Στο Σούμι της Ουκρανίας, ο θάνατος, ο φόβος και οι καταστροφές είναι η νέα καθημερινότητα. Ανθρώπινα σώματα κοιτώνται νεκρά στην άσφαλτο, δεκάδες είναι οι επιχειρήσεις για εντοπισμό ζωντανών μέσα στα συντρίμμια. The body of a woman found. It's unclear if she's alive or dead. Οι λιγοστοί κάτοικοι που απέμειναν στην περιοχή θρηνούν. Και μετά το φόβο του πολέμου και του θανάτου, όπως λένε, έχουν να αντιμετωπίσουν και τον τρόμο της πείνας και του κρύου. We don't have electricity. We don't have anything to eat. We don't have medicine. We've got nothing. Περίπου 5.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από το Σούμι, που βρίσκεται στα βόρειο-ανατολικά της Ουκρανίας, με το προσφυγικό κύμα καθημερινά να αυξάνεται όλο ένα και περισσότερο. Μου ήταν πολύ δύσκολο να φύγω, γιατί πίσω έμειναν η μητέρα μου, η γιαγιά μου και η αδερφή μου. Τα παιδιά μου δεν μπορούσαν να κοιμηθούν τη νύχτα. Έκλαιγαν όταν άκουγαν βομβαρδισμούς. Γι' αυτό το λόγο αποφάσισα να φύγω. Οι Ουκρανοί που εγκατέλειψαν τη χώρα ξεπέρασαν τα 2 εκατομμύρια, με τις αρχές στις συνορεύουσες χώρες να έχουν υψώσει ένα δίχτυ ασφαλείας για να φιλοξενήσουν τους ταλαιπωρημένους Ουκρανούς που κατάφεραν εν μέσω πολέμου να κάνουν το μακρύ ταξίδι. Οι ανθρώπινες ιστορίες συγκλονίζουν, όσο οι οικογένειες καλούνται να χωριστούν. Με δάκρυα στα μάτια, ο Ουκρανός αποχαιρετά τη σύζυγο και τα παιδιά του, αγνοώντας αν θα καταφέρει κάποια στιγμή να τους ξαναδεί. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς συνέβη. Είμαστε φιλιρηνικοί άνθρωποι. Δεν είχαμε πρόβλημα με κανέναν. Είμαστε φίλοι με τους Ρώσους. Είχαμε σχέσεις με τη Ρωσία. Στο δρόμο προς την προσφυγιά, ένας Ουκρανός αστυνομικός, που μένει πίσω για να υπερασπιστεί την πατρίδα του, ξέρει καλά ότι το γοερό κλάμα του παιδιού του που δεν θέλει να φύγει από την αγκαλιά του, ίσως και να είναι ένας από τους πιο ισχυρούς λόγους που αξίζει να παλέψει. Μια μητέρα αγωνιά για το γιο της. Αυτός είναι ο φόβος όλων των γυναικών που έχουν παιδιά. Όλων όσων αγωνιούν για αυτά. Είναι μια τραγωδία. Το άκουσμα μετά από ώρες ότι ζει. Της δίνει, όπως λέει, κουράγιο για να αντέξει. Είμαι η πιο ευτυχισμένη μητέρα του κόσμου αυτή την ώρα. Ο γιος μου είναι μαζί μου. My son is with me. Επιχείρηση εκένωσης στήθηκε σε πόλεις της Ουκρανίας για την απομάκρυνση ορφανών παιδιών που ζούσαν σε ιδρύματα. Με δάκρυα στα μάτια, οι φροντιστές τους λένε πόσο δύσκολο είναι να πλησιάσουν τα παιδιά και να τους εξηγήσουν πως για μία ακόμη φορά ο φόβος του θανάτου είναι μια σκληρή πραγματικότητα που έχει πλησιάσει επικίνδυνα. Μέσα στη δίνη του πολέμου, ομάδες ανθρώπων επιχειρούν να κρατήσουν ασφαλή μνημεία του πολιτισμού. Θησαυρός που εν μέσω πολέμου κινδυνεύει να χαθεί. Εκατομμύρια άνθρωποι στα κατεφύγια, κάθε φορά που ηχούν οι σιρήνες, μουδιάζουν. Μοναδικές στιγμές ανάπαυλας είναι αυτές που, όταν όλοι μαζί επιχειρούν να μετριάσουν το φόβο και την αγωνία των παιδιών, τα οποία τραγουδούν και ο ήχος της φωνής τους είναι αρκετός για να πλημμυρίσει με συναισθήματα αισιοδοξίας. Με την απειλή νέων επιθέσεων, το Κίεβο και την Οδυσσό να έχουν μετατραπεί σε οχυρά, η Ουκρανία είναι πλέον μια άλλη χώρα. Η 13η νύχτα του πολέμου ολοκληρώθηκε με τις σιρήνες να ηχούν συνεχόμενα. Σιρήνες που μπορεί να μην ακούνε στα σύνορα από τα οποία περνούν καθημερινά χιλιάδες Ουκρανοί, οι οποίοι όμως, αν και ασφαλείς, αδυνατούν να προσαρμοστούν σε αυτό που αναγκάστηκαν να ζήσουν μετά την εισβολή των Ρώσων. Στη Ρουμανία, σε μια ένδειξη σεβασμού και συμπαράστασης σε ό,τι ζουν, οι αρχές για να τιμήσουν τη μέρα της γυναίκας χάρισαν σε κάθε μία από τις Ουκρανές που έμπαιναν στη χώρα ένα λουλούδι. Ένδειξη συμπόνιας σε εκείνες που βάδισαν χιλιόμετρα για να φτάσουν κάπου που να νιώθουν ασφαλείς. Κάπου όμως που δεν είναι η πατρίδα τους.